Εδώ στο Αργά με τον Νίκο Ζερβό μιλάμε για ταινίες, για σκηνοθέτες. Δεν σε ρώτησα για ξένους σκηνοθέτες. Τρεις θέλω να μου πεις. Εύκολο. Έχω μια γκονταρομανία. Θεωρούν γκονταρομανοί και με βρίζουν όπως στο Facebook. Βάζω συνέχεια γκοντάρ. Αυτός είναι ο ένας. Είναι ο number one. Ο δεύτερος είναι ο Ρίτσαρ Λέστερ. Για όσους το θυμούνται, είναι αυτός που έκανε τις ταινίες των Beatles κάποτε και πολλά άλλα. Και τον Ακ και πώς τα αποκτήσετε και τα λοιπά. Ήταν ένα είδος free cinema στην Αγγλία τότε. Στον τρίτο κόλλησαν. Πες μου τρεις ταινίες έτσι ξένες που να σου... Α, ο Τόμι μ' άρεσε πάρα πολύ. Τόμι, το γνωστό ναι, Τόμι, το musical. Νομίζω και αν Ράσερ, αν κάνω καμιά γκάφα να μας διορθώσει. Σκηνοθέτης εννοείς. Δεν θυμάμαι ποιος το έκανε τώρα. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Κεν Ράσελ, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν πειράζει. Καλά, όλες τις ταινίες του Κοντάρ. Ποιες να πω τώρα, το Weekend του Κοντάρ, το Σοζόν, αυτή θα πω όλες τις ταινίες. Ο Μπουνιουέλ, ας πούμε. Το Αλφαβίλ. Ο Μπουνιουέλ είναι άλλα χωρίς να τρελαίνομαι κιόλας. Τις έχω δει όλες. Απλώς υπάρχουν ταινίες του Κοντάρ, τις οποίες τις βλέπω και τώρα ξανά και ξανά. Έχω ένα κόλλημα άγριο. Τρεις ελληνικές ταινίες μου είπες που να μην τις έχεις κάνει εσύ και να ήθελες να τις έχεις κάνει. Τα Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Τη Γλυκιά Συμμορία του Νικολαίδη. Και τα δύο του Νίκου είναι. Ναι. Και το Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο του Κώστα Φέρη. Μάλιστα. Αυτές είναι. Εκτός αν λογίζονται ελληνικές και του Μαστοράκη, αλλά είναι αμερικάνικες. Ναι, όχι, είναι ξενόγλωσσες. Ήθελα πολύ να κάνει πλατεριά. Να βλέπω να φεύγουν τα αίματα στον αέρα. Αυτά τα γουστάρω πάρα πολύ. Και έχει κάνει τέτοια. Νίκο, για να πάμε λίγο να διερευνήσουμε και τον άνθρωπο Ζερβό. Θέλω να πω. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αθήνα από Κεφαλονίτης γονείς. Πήγε σχολείο όμως εδώ, στην Αθήνα, εδώ. Σχολείο Μωραΐτη Μεγαλοαστικότατο. Τις πας με τους κομμουνιστές σήμερα. Να σου πω κάτι, να, αυτό δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι γεννήθηκε στα Εξάρχεια και μετά. Όχι. Έζησα στα Εξάρχεια αργότερα. Αλλά τα νεανικά μου χρόνια ήταν. Σχολείο Μωραΐτη, παλιό ψυχικό σπίτι με τη μάνα μου. Αλφα Ρωμαίο, MG, Sport, δηλαδή μια ζωή έτσι πολύ ρεμπελή. Φραγκάτος, ήσουν φραγκάτος. Ήσουν δηλαδή από τα κολόπεδα του Μωραΐτη. Από τα κολόπεδα του Μωραΐτη. Από αυτά που φεύγουν. Ακριβώς τα κολόπεδα. Τα οποία πηγαίνουν οι γονείς, τα σπουδάζουν για να γίνουν μεγάλοι και τρανοί. Και αυτά παρεκκλίνουν και πάνε στα Εξάρχεια και κολλάνε εκεί. Και δεν ξέρω έτσι, κάπως γύρισα με τα άλλα, τα νεανικά μου χρόνια τα έχω ζήσει ρέμπελα. Με γκόμενες, με γκομενίτσες, με αλφαρομαίο, με σκάφη, με σκαφάτους και άλλα πολλά. Έχεις φάει πολλά λεφτά στη ζωή σου. Έχω φάει τα περισσότερα λεφτά που θα μπορούσε να φάει άνθρωπος, γιατί αν δεν τα έτρωγα τώρα θα είχα λεφτά. και δεν τα έχω φάει μόνο στενής, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα έχω φάει και όπου γούσταρα. Ήθελα βίλα στο Λαγωνίσι ένα διάστημα, την νίκιαζα με πισίνα, χωρίς να έχω τα πολλά λεφτά όμως, έτσι. Αυτά για ποια χρόνια, ας πούμε, μιλάμε. Εδώ και 10 χρόνια, 15. Μάλιστα. Δεν είναι πολύ παλιά αυτά. Οι γυναίκες σου φάγανε λεφτά. Όχι, αυτό μπορώ να το περηφανευτώ. Καμία γυναίκα δεν μου έφαγε λεφτά. Αλλά ξόδεψα εγώ λεφτά όταν γούσταρα πολύ με μια γκόμενα να είμαι καλά. Μαζί τα ξοδεύατε δηλαδή. Που είχε η πισίνα που αναφέρω. Ήταν μια βιλάρα κανονική με τεράστια πισίνα. Την καλοπλήρωσα. Γιατί γούσταρα το κορίτσι που ήταν τότε. Δεν θέλω να την πω, μην εκθέσω. Όχι, δεν θα. Πρόσωπα δεν αναφέρουμε. Αναφέρουμε δικές μας εμπειρίες. Πες μου κάτι. Έχεις πέσει χαμηλά. Πολύ χαμηλά για γκόμενα. Αν εννοείς να συρθώ στα πατώματα για να την παρακαλάω, όχι. Δεν έτυχε, θα το έκανα. Έκλαψες για γυναίκα. Ναι, εντάξει, όποιος άντρας πει δεν έκλαψε, λέει ψέματα. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ στη ζωή τους. Όχι, μωρέ. Πίστεψε. Δεν το λένε. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι, έχω γνωρίσει εγώ ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο είναι το αίσθημα του έρωτα. Αλήθεια. Βεβαίως. Κάνει εντύπωση. Είναι δυστυχής αυτή. Είναι δυστυχής. Είναι άνθρωποι που πήγανε, ας πούμε, για πρώτη φορά με γυναίκα του σε οίκο ανοχής και τη γυναίκα την κοιτάξαν σαν το αντίπαλο φίλο, ας πούμε. Και ερωτεύτηκα και έχω κλάψει και έχω υποφέρει και έχω ευχαριστεί πάρα πολύ και είχα και δεσμούς πολλούς. Δηλαδή, συνήθως εμένα οι σχέσεις μου χαλάγανε στα 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι γινόταν. Είτε εγώ τις διέλυα είτε αυτές με διώχνανε. 4 χρονάκια. Δεν είναι και εύκολο όμως, γιατί 4 χρόνια είναι παραπάνω από ένα χρόνο. Είναι 4 φορές ο ένας χρόνος. Είναι μια ζωή του 4 χρόνια. Διάστημα ζωής. Και ομολογώ, δεν έχω μετανιώσει για καμία. Δεν μετανιώνει. Έχεις παντρευτεί παιδιά, έχεις κάνει. Έχω παντρευτεί μια φορά από χαζοεφηβική μαλακία. Α, τόσο μικρός. Στα 21. Δεν έκανες παιδί. Όχι, ευτυχώς. Παιδί δεν ήθελα ποτέ και ούτε τώρα θέλω. Και έχω χωρίσει και με δύο γυναίκες γιατί θέλουν πάρα πολύ παιδί. Γιατί δεν ήθελες παιδί. Τώρα να το πω θα φανεί μελοδραματικό, μωρέ. Δεν ήθελα παιδί πρώτον γιατί εγώ δεν τα γουστάρω τα παιδιά ως μωρά, μου τσπάνε τα νεύρα. Και το δεύτερο το μελοδραματικό είναι ότι δεν γουστάρω να βγάλω ένα παιδί σε αυτό το σκατένιο κόσμο, σε αυτή τη μαλακία που ζούμε όλοι. Την τρέλα, τη σχίζα,
Δεν το θέλω. Το θεωρώ αδικία. Είναι εγωιστικό να κάνεις παιδί μόνο για να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου. Εντάξει, το βρίσκω τραβημένο. Το βρίσκω περίεργο και λάθος. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί κάθε κύτταρο που γεννιέται θα αποφασίσει μόνο του πώς θα τα φέρει μπροστά. Δηλαδή, αν φέρεις πραγματικά ένα παιδάκι το οποίο έχει μια τάση προς τη δυστυχία ή τη μελαγχολία από μόνο του κτλ., λέει τι το έφερα στον κόσμο. Αλλά άμα φέρεις έναν τύπο ο οποίος είναι επαναστάτης και αισιόδοξος και πάμε να κάνουμε αυτό και κάνουμε. Κάνεις λάθος. Εντάξει, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά γενικά δεν γούσταρα τα παιδιά. Άμα, καλά. Και στην παραλία, καμιά φορά που παίζουν και φωνάζουν, έχω πει σε γυναίκα, φέρ τον Ηρώδη και έγινε έξαλλη. Το είπα σοβαρά στη μάνα του. Ναι, άμα δεν έχεις κάνει παιδιά, το καταλαβαίνω να σε ενοχλεί. Αν έχεις κάνει, τα αγαπάς πάντως όλα. Και τον αλωνών, να το ξέρεις. Επειδή είπες αγαπάς, δεν σημαίνει τα μισώ. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Τις πάνε απλά, δεν τα γουστάρω δίπλα μου. Και επίσης γουστάρω πολύ τη μοναξιά μου. Έχω περάσει πέρα από δεσμούς που φυσικά έχω περάσει και πολλές φορές μόνος. Επειδή έτσι γούσταρα όμως, μ' άρεσε. Σαν πιτσιρικά σας, από τα σχολικά χρόνια, είχες φάει τις γκόμενες φτύσιμο, χιλόπιτα, άδειασμα, ματέωση, απόρριψη. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη που δεν το ξέρει και όταν έφαγα μια περίεργη ματέωση και ακόμα την γουστάρω, από τη σχολή Μωραΐτη. Το αποθυμένο. Φοβερό δηλαδή. Mm. Έχει μείνει το μαθητικό αποθυμένο. Να σου πω, στη σχολή Μωραΐτη, όταν εμείς ήμασταν αρένων και θηλαίων, εσείς ήσασταν μεικτό. Μεικτό. Ήταν τα λίγα μεικτά σχολεία τότε που το κολέγιο ήταν μόνο Αρένων και το Αρσάκιο Θηλαίων. Γι' αυτό το λέω. Και τρέχαμε κοπάνα στο Αρσάκιο να περιμένουμε τις γκόμενες στη Μάντρα. Αλήθεια. Την κοπανάγανε και βγαίναμε. Με μηχανές, ναρκωτικά, τέτοιες περιπέτειες. Σου απαντήσω. Ναρκωτικά όχι. Ξενέρωτος. Υπάρχουν φιλαράκια που δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί θα καταλάβουν τι εννοώ. Που με λέει ξενέρωτη ακόμα. Ξενέρωτος. Yeah. Ποτάνε έχω πει αρκετά στη ζωή μου χωρίς να σημαίνει ότι μεθάω. Δεν μεθάω. Δεν έχεις χάσει τον έλεγχο, δηλαδή μεθυσμένος να αρχίσεις να κάνεις, να οδηγάς. Και να... Δύσκολα, όχι. Κινδύνεψες ποτέ από επιλογές. Δηλαδή ενώ να μπεις σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο και με κάποιον φίλο να τρέχετε. Αυτοκίνητο, ναι. Αυτοκίνητο, ναι. Υπήρχε η Φεράρι, Ντίνο Φεράρι ενός φίλου που την πατάγαμε σαν τρελή, όχι δικιά μου. Την πατάγαμε σαν παλαβή και πραγματικά πως δεν σκοτωθήκαμε είναι θαύμα. Υπήρχε το δικό μου το MGBGT, καλά το λέω ή το ξέχασα. MGBGT, το οποίο τρέχαμε σαν παλαβή στην παραλιακή και ήταν επικίνδυνο. Ναι, ρίσκο τέτοιο έχω πάρει, τέτοιου είδους ρίσκο. Mm. Κατά καιρούς, σε έχουμε δει να εκφράζεσαι, είδες και πώς σε προλόγησα, έτσι. Ναι. Βγάζοντας λέω την Περώνη, θα βγάλω την Περώνη από τον Νίκο Ζερβό. Αυτό είναι ίδιο του χαρακτήρα σου. Είναι... Θεωρείς ιδεολογική σου ανάγκη να το κάνεις και να μιλάς με τον τρόπο που μιλάς. Γιατί δεν σου κρύβω ότι εμείς μικροί σε είχαμε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αριστερός, αναρχικός. Μάλλον αναρχικός, το αριστερός βγάλτο. Εντάξει, από τα αριστερά πάμε στην αναρχία. Από εκείνη την πλευρά. Αυτή η πλευρά όμως, πρόσεξε να δεις, καμιά φορά στον τρόπο που μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να έχει κάνει όλο τον κύκλο και να πάει... Στην άκρα, δηλαδή θα μπορούσε να σε κατηγορήσει κανείς για φασίστα, ας πούμε. Υπάρχει ένα blog που λέγεται νομίζω Πρέζα TV, τι είναι αυτό, Πρέζα κάτι, και είναι αριστερή. Γράφουν ο Ζερβός είναι η Χρυσή Αυγή, είναι φασίστας. Γι' αυτό το λέω λοιπόν. Αυτή είναι η παρεξήγηση όμως. Αυτό ακριβώς. Είμαι φασίστας επειδή δεν γουστάω το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως δεν γουστάω το ΣΥΡΙΖΑ και αν το πω και εδώ με μεγάλη μου χαρά. Θεωρώ ότι είναι ψεύτες, θεωρώ ότι είναι απατεώνες, θεωρώ ότι θα περάσουμε χειρότερα από ό,τι περνάμε τώρα. Αυτό όμως για μερικούς με καθιστά ακροδεξιό. Όχι, θα σου το πω. Το έχω ακούσει το ακροδεξιό. Όχι, εγώ θα μπορούσα να σε χαρακτηρίσω ακροδεξιό όταν σε άκουσα να εκφράζεσαι, ας πούμε, για τους ομοφυλόφιλους. Τι είπα. Που έλεγες ότι κυβερνάνε και έχουν καταργήσει κάθε έννοια δικαίου. Θα με αφήσει το εξηγήσω ότι είναι λεπτό σημείο αυτό. Πρώτον, έχω φίλους καλούς που είναι ομοφυλόφιλοι και τους γουστάρω και κάνω παρέα και τώρα. Δεύτερον, αυτό που εννοούσα είναι ότι δεν μ' αρέσει που κυριαρχούν στο χώρο. Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι να πω δεν γουστάρω τους πούστιδες. Αλλάζει. Συμφωνώ. Και θα πω και ένα πολύ σύντομο που έχει ενδιαφέρον. Έρχονται παιδιά να με δουν για ρόλο, έτσι, και κοπέλες και αγόρια. Ένα αγόρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ήρθε με δάκρυα και έκλαιγε στο αυτόφορο εκεί ψυχνάζω ένα εστιατόριο. Το ξέρω. Και λέω, γιατί κλαις, ρε παιδί, τα χάσα εγώ, γιατί κλαις. Πήγα, λέει, στους τάδε ένα ντουέτο από αυτά τα γνωστά που το είπα τώρα σχεδόν. που εξουσιάζουν το θέατρο και το πρώτο που του είπαν είναι αγόρι μου θα μας κάτσεις να σε γαμίσουμε για να παίξεις. Γιατί να τους γουστάρω λοιπόν. Αυτό μου τις πάει. Μου τις πάει η κυριαρχία τους, ο εκβιασμός τους και το ότι στο θέατρο πρέπει να είσαι υπούστης ή κομμουνιστής. Okay. Αυτό είναι τρελό δηλαδή. Okay. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα, αλλά βάζω κάτι. Πες το. Πόσοι συναδελφοί σου κάνουν ψεύτικα
δοκιμαστικά ότι τάχα μου μια ταινία θα γίνει για να πηδήξουν κοριτσάκια και σχεδόν το λένε. Το κάνουν. Εκεί γιατί δεν σε πειράζει που κυριάζει. Άρα σε πειράζει ο μαλάκας ο άνθρωπος. Όχι η ιδιότητα αν κάποιος είναι αδερφή ή αν είναι straight. Καταλαβαίνεις. Με πειράζει γιατί εκμεταλλεύονται πολλά ωραία αγοράκια και γιατί κυριαρχούν στον χώρο και είναι περισσότεροι. Τα πολύ ωραία κοριτσάκια που τα εκμεταλλεύονται. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το έχουν κάνει και του ξέρω και ποιοι το έχουν κάνει. Και ορκίζομαι δημόσιο δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Τα έχω φτιάξει με πρωταγωνιστριά μου όταν τέλειωσε ταινία. Είναι διαφορά μεγάλη. Άλλο, να τα φτιάξει και πριν αρχίσει η ταινία. Αλλά να σε γουστάρει το παιδάκι. Να μην φαίνεται δηλαδή ότι το εκβιάζει για να παίξει. Ο εκβιασμός είναι συχνά. Στη σχολή έρχονται πολλά κοριτσάκια και με ρωτάνε κάποια ονόματα τα οποία δεν τα ξέρω. Λέει αυτό ο σκηνοθέτη, τι γνώμη έχει, γιατί λέει μα ζήτησε να κάνουμε ένα γυμνό κτλ. Και, και μου λέει τι μα δίνει. Και εντωμεταξύ δεν ξέρει πια. Να πει αν αυτό ο άνθρωπο έχει βλέψει να κάνει μια σοβαρή ταινία ή αν θέλει να πηδήξει. Και του λέω με γνώμονα το ένστικτό σου λέω θα πηγαίνει. Σωστό. Ούτε τι θα σου πω εγώ, ούτε το ποιο είναι. Αν νιώσει το μάτι του να είναι με έναν τρόπο αδιάκριτο, το οποίο δεν έχει σχέση με τη δουλειά κτλ., σε κοφύγει. Θα τον καταλάβει, λέω. Το ένστικτό σου είναι αλάνθαστο και το έχει από 4 χρόνων. Να επιτρέψω να σου πω ότι υπάρχει πολύ γνωστό που φυσικά δεν θα τον πω, γιατί θα φάω μήνυση αν τον πω. Και καλό σκηνοθέτη, δεν κακό το είδο του. Που ακούγεται πολύ στην τηλεόραση, δεν θα το φωτογραφίσω παραπάνω, που έχει εκβιάσει φίλη μου, τώρα δεν μπορώ να το πω όλο, δεν ξέρω πόσο ελεύθερα ήταν, μετά να μου πείτε λες χοντράδες. Μπήκε στο γραφείο του και της έβγαλε το πουλί του και της το έδειξε. Στον λόγο της τιμής. Χωρίς να γνωρίζονται από πριν, να έχει τέτοια οικειότητα. Η κοπέλα τη βρήκε νόστιμη και της λέει πάρτο. Θέλει πάρτο. Δηλαδή μετά τον πήρα τηλέφωνο και του είπα γαμώ το κερατό σου μαλάκα. Γιατί την έστειλα εγώ. Πήγε εκ μέρους μου η κοπέλα. Η χοντράδα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Άρα το κάνουν και καλοί σκηνοθέτες και κακοί και της κουλτούρας και της ψευτοκουλτούρας. Γιατί χάνουν την μπάλα γενικά με το σεξ. Αυτός είναι της ψευτοκουλτούρας. Κοίτα, μάλλον είναι αγάμητος ή έχει χρόνια γαμής, θα χρησιμοποιήσει την εξουσία του. Αυτό είναι. Είναι συχαμένο αυτό. Βέβαια. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση κανονικότατη. Εσύ το ξέρω, το χώρο σου, το ξέρεις τι γίνεται. Πώς δεν το ξέρω, αυτό σου λέω. Γι' αυτό επειδή το πας μονομερός και έλεγες, ας πούμε, τόση ώρα ψηφιακό στον χώρο οι αδερφές και τα λοιπά. Και ξέρω μαλάκες που το κάνουν και έχω λαλήσει. Και το κάνουν και χοντρά, χοντροειδέστατα. Έχω ένα πειρασμό να τον πω αυτό που το έκανα, δεν γίνεται. Όχι, όχι. Να μην το πει για να μην έχει μηνύσει, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είναι πολύ γνωστό. Για την εκπομπή μου μια χαρά θα ήταν, αλλά για τι μηνύσει. Να κάνουμε λίγο σκάνδαλο, να πω λίγο τι είδο κάνει και όσοι το πιάσουνε. Κάνει. Πε το. Κάνει κάτι ψευτοθρίλερ του κόλου. Πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα, ευτυχώ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Για να δούμε μια άλλη σου πλευρά. Είσαι ποδοσφαιρόφιλο. Πάντα μανιακό Ολυμπιακό και έπαιζα και μπάλα. Πολύ και τέρμα έχω παίξει και μη τέρμα και μπάκι και ξέρω. Ήσουν καλός ή... Όχι πολύ καλός. Την πάταγα, αλλά μάλιστα. Ήσουν μικρός χοντρούλης. Ναι. Όχι όσο τώρα έχω παχύνει λίγο περισσότερο και χάνω κιλά μια και με ρώτησες. Αλλά έπεσα μπάλα μανιακή και τένις. Μου φαίνεται, αλλά ήξερα καλό τένις. Να σου πω, οι γονείς σου ζουν. Όχι, έχουν πεθάνει και οι δύο. Έχουν χρόνια που έχουν πεθάνει. Ναι, η μάνα είχε 15 και ο πατέρας πολλά και δεν είχα πολλά παρά με τον πατέρα. Σου άφησαν μεγάλη περιουσία. Όχι, αν λογαριάσουμε μόνο αυτά τα σπίτια που με αφήσανε. Και... Πόσα σπίτια. Είπα ήταν 8 και γίνανε 2. Και τα έφαγα στενή. Μείναν 2 ακόμα, έτσι. Θα μου κάνεις μια χάρη αυτά τα 2 να μην τα πειράξεις για το σινεμά. Λέω να τα κάνω ταινίες. Πάστα, κράτα τα κάμα. Μια σπλατεριά γρήγορη να χτυπήσω. Σε σπλάτερ θα έπαιζες. Εξαρτάται μου, ναι, βέβαια. Όλα άντερα όμως. Φύγουν λεμί έξω, έτσι που τρέχουν. Τα σπλάτερ έχουν το εξής. Παρότι δεν είμαι καταναλωτής του είδους. Σαν θεατής, ναι. Είναι μια μοναδική δυνατότητα που στη δίνει το σινεμά το ίδιο, αυτό καθ' αυτό. Η τεχνική του. Δηλαδή το ότι μπορώ να ελέγξω το πλάνο και να κάνω από εδώ να πετάγει στο θέατρο, σημαίνει δεν μπορεί να κάνει πλάτη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο, έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Έχω δει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, μια μαύρη κωμωδία και είχε γεμίσει με αίματα όλη η σκηνή κτλ. Αλλά το είχαν κάνει κάπως. Το οποίο σαν έργο το υπόλοιπο δεν είχε να πει τίποτα. Πουλούσε μονάχα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό, το οποίο είναι κωμωδία το σπλάτερ. Δηλαδή μου αρέσει να είναι κωμωδία να γελάει. Αυτό γελάνε στο σινεμά. Υπάρχουν μεταμεσονύχτιες προβολές, τις οποίες και εγώ έχω οργανώσει στο Αλφαβίλ παλιά και άλλες. Πέφτει γέλιο, πέφτει χειροκρότημα. Δηλαδή. Για πες μου λίγο για αυτό το αφιέρωμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, το περιβόλιο, το οποίο πολύ αγαπούσα κάποτε και έχω περάσει ωραίες στιγμές και με ταινίες και χωρίς ταινίες. Κάνουν φέτος ένα αφιέρωμα, λέει για τα τόσα χρόνια του σινεμά. Δεν θα είναι 100 τώρα, για κάποια χρόνια του ελληνικού σινεμά. Είπανε λοιπόν ότι ψηφίστηκαν από τις 200 ταινίες, τάδε, που προτείνανε, 20. Εννοείται ότι είμαι έξω. Είχαν βάλει το Δράκουλα των Εξαρχείων μέσα. Κατά την άποψή του πήρα 20 ψήφους, ενώ ο κοινότητας πήρε 5.000. Για να γελάς δηλαδή.
Γελάς τα αλήθεια εδώ. Είναι κομμωδία. Και βγάλαν έξω. Ρεμπέτικο του φέρει. Περάκι έξω και έχουμε να παίξει τώρα. Ποιοι ψήφισαν, ποια εποχή. Δεν έχει πολλά πράγματα. Θα σου πρότεινα αυτά να μην τα δίνεις καθόλου σημασία. Ναι, αλλά τσαντίστηκα όμως. Είναι ντροπή τους να διοικούν αυτό το φεστιβάλ και να το ξεφτιλίζουν. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Το ξεφτιλίζουν ένα ιστορικό φεστιβάλ που έχουν περάσει ωραίες στιγμές και το θέλαμε να γίνει πάλι ελληνικό. Να πάρει βαρύτητα, δηλαδή το ελληνικό τμήμα πάλι. Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, θέλω να μου πεις. Ανεκπλήρωτο όνειρο. Ναι. Κάτι δηλαδή που ήθελες να το κάνεις, δεν το έκανες, που σκέφτεσαι να το κάνεις. Ή έναν εφιάλτη σου. Ανεκπλήρωτο όνειρο. Ανεκπλήρωτο εφιάλτη δεν υπάρχει. Αυτό. Ανεκπλήρωτο όνειρο θα ήταν με μια γυναίκα που να γουστάρω πάρα πολύ. Η κοριτσάκι, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και με μικρές. Και πάω. να το πάρω και να πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Σε μέρη, πώς τα λένε αυτά τα μέρη, μωρέ, που είναι Ταϊλάνδες, τέτοια παραλίες. Εξωτικά κάτω. Εξωτικά. Αυτό είναι ένα όνειρο ανεκπλήρωτο. Πολύ δύσκολο να γίνει, όχι λόγω του κοριτσακιού, αλλά δεν αντέχω το αεροπλάνο τόσο, θα κλατάρω. Αλλά είναι όνειρο. Με την ερώτηση αν το πιο τώρα. Ήταν πολλά χρόνια πριν, στο Intercontinental, όταν ο Νίκος Μαστοράκης φιλοξένησε σε ένα ολόκληρο αργά τη Superstar Άννα Βύση. Απόψε, στο Rewind, ξαναβλέπουμε, εκτός κι αν δεν είχατε δει αυτή την αποκαλυπτική κουβέντα, τη Σταρ Βύση και τη γυναίκα Άννα 2-1. Πακέτο προκλητικό και εγωιτευτικό. Με όλες τις προδιαγραφές της αληθινής Σταρ, που όμως έχει και αυτό το τεράστιο πακέτο προσόντων που το σταριλίκι να το δικαιολογεί, είναι μία και μοναδική και δική μας η Άννα Βύση. Αν ήμουν υποψήφιος εραστής σου. Τώρα πρέπει να σου το πω αυτό. Ναι, τι μπορείς να το σκεφτείς. Όχι, να το βρούμε. Μετά από ένα μήνα. Τι ήταν τα 5 βασικά στοιχεία που θα σε ικανοποιούσαν πλήρως. Πρώτα απ' όλα θέλω να είσαι απόλυτα original και αληθινός. Δηλαδή οτιδήποτε αυτό στημένο... Αυτό είμαι, ευχαριστώ, μπορώ να θέσω υποψηφιότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, δεν μπορώ να τι είμαι. Λοιπόν... Αυθεντικότητα, λοιπόν. Ναι, αυθεντικότητα. Όπου οτιδήποτε μη αυθεντικότητα αντιλαμβάνομαι, νομίζω ότι έχω τρομερές κερές ή έχω αποκτήσει. Εξυπνάδα. Εξυπνάδα, βέβαια, προσεφυΐα μεριά. Όχι προσπονηράδα. Όχι, εξυπνακολίας είναι. Όχι. Αυτό δεν το μπορώ καθόλου. Δεν μπορεί καθόλου. Καθόλου δεν το μπορώ. Γκάμισέτα. Ορίστε. Γκάμισέτα. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, τρία. Τρία. Πω, τόσο δύσκολο να βρω το τρία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι το 4 αυτό που βρίσκει πιο εύκολα. Δεν είναι ανάγκη, να είναι και καταταγμένα σε σειρά προτεραιότητας, ξέρεις. Ναι. Όχι, το επόμενο εννοούσα. Ήξερα ότι θα μου την κάνεις αυτή την ερώτηση. Και όλο, καθόμουν και σκεφτόμουν τι να του πω, και δεν ήρθα προετοιμασμένη τελικά. Λοιπόν, σε ρωτάω να έχει μπαλάκια. Να έχει μπαλάκια. Ναι. Μεταφορικά ή ουσιαστικά. Μεταφορικά. Να είναι δηλαδή... Ναι, εντάξει. Τι, να μην έχει. Όχι. Ας έχει από αυτά, αλλά μεταφορικά. Να είναι άντρας, μάγκας. Να είναι άντρας, να πατάει και στα δύο του πόδια και να στέκεται όρθιος. Να σου ρίχνει και κανένα χαστούκι που γεμπού. Όχι χαστούκι, για ποιο λόγο. Αλλά να σου πω κάτι, αν το φάω, έχω φάει χαστούκι στη ζωή μου. Δεν μπορώ να το παίξω και πάλι παρθένα. Είπαμε, να λέμε την αλήθεια. Και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ και δεν το έχω φάει βέβαια σκύβοντας το κεφάλι, το έχω φάει όρθιο, με όρθιο το κεφάλι. Το έχεις δώσει πίσω? Ναι, και ήμουν πάρα πολύ αστεία. Γιατί ήταν τρομερό, θυμάμαι και τη φάση κιόλα. Ήμουνα τόσο αδύναμη μπροστά που ο άλλος έβαλε τα γέλια μετά. Ναι, έβαλε τα γέλια. Εκεί είναι που κερδίζετε πολλές φορές, γινάστε αστείες πιο δραματικές στιγμές. Έχω όμως δώσει πίσω τα χαστούκια αυτά με το λόγο μου. Είμαι τρομερά χαστούκιστική στο λόγο μου. Είσαι από τους ανθρώπους που όταν καυγαδίζουν, πληγώνουν τον άλλο με αυτά που λένε, έτσι. Αν όχι τον πληγώνω, σίγουρα τον ταράζω. Mm. Δεν με ενδιαφέρει να τον πληγώσω. Με ενδιαφέρει να βρω το δίκιο μου. Και προσπαθώντας να βρω το δίκιο μου, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και αν του κάνω, έτσι. Διότι ουσιαστικά εγώ υποστηρίζω το δίκιο μου εκείνη την ώρα. Τώρα, αν το δίκιο μου τον πληγώνει, αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό του.